απόφαση του πρωτοδικείου Ηρακλείου, στο σκεπτικό μάλλον της απόφασης, επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος που αφορά στις ομαδικές απολύσεις. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε με πολύ απλά λόγια. Αν και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι δεν έχω ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο της απόφασης, παρά μόνο φιλολογικά. Και αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω λίγο ότι ορίζει το σκεπτικό της απόφασης ότι θα πρέπει να καταβληθούν, άμεσα πρέπει να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι θέσεις τους, αποδοχές, υπερημερίες και μάλιστα είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση. Πλην όμως εδώ προκύπτει ένα λογικό ερώτημα. Οι εργαζόμενοι απολύθηκαν από την ΕΡΤΑ ΑΕ, η οποία, αν θέλουμε να αποδεχτούμε την άποψη ότι δεν υπάρχει σήμερα, τότε δεν υπάρχει κάποιος για να τους καταβάλει τα δουλευμένα τους. Το ελληνικό δημόσιο, κύριε Μαρινάκο. Το ελληνικό δημόσιο, κανονικά, δεν μπορεί, αν θέλετε την άποψή μου, δεν θεωρώ νόμιμη την μετάβαση από την ΕΡΤ ΑΕ στην ΕΡΙΤ. Αυτό είναι πραξικόπημα. Και είναι πραξικόπημα όχι γιατί το λέω εγώ ή γιατί το λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, ο καθηγητής μου, ο αξιότιμος, αλλά γιατί δείχνει μια νοοτροπία λειτουργίας. Δείχνει μια ολόκληρη νοοτροπία λειτουργίας. Η νοοτροπία λειτουργίας που λέει ότι ό,τι δεν μπορώ να το ελέγξω, του ρίχνω μαύρο, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς ασύμβατο με τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει κάτι ευθέως ανάλογο που να έχει συμβεί σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα του κόσμου. Από εκεί και πέρα, για τις ομαδικές απολύσεις. Αν δεν κάνω λάθος και με βάση την ενημέρωση που έχω, η απόφαση αναφέρεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ερίδεται δηλαδή στο ευρωπαϊκό δίκαιο το σκεπτικό του δικαστηρίου και λέει ότι πολύ απλά δεν τηρήθηκε ο νόμος για τις ομαδικές απολύσεις, γιατί δεν μπορούσε να γίνει μια τέτοια ομαδική απόλυση ενός ολόκληρου οργανισμού. Θα έπρεπε να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να με διορθώσει ο κύριος Κατρούγκαλος, αλλά δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ορίζουν το ποσοστό αυτό στο 2% του συνόλου των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται παρανομία ακόμα και σε αυτό το τυπικό κομμάτι δείχνει ακριβώς όμως αυτό που σας είπα, την πολιτική διάσταση του θέματος. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν απολύθηκαν παράνομα γιατί απλά δεν τηρήθηκε ο νόμος περί ομαδικών απολύσεων. Απολύθηκαν παράνομα γιατί παραβιάστηκε η δημοκρατία στη χώρα αυτή. Το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν αυτό ακριβώς το μεγαλύτερο πλήγμα της δημοκρατίας μας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αν δεν σας κάλυψα, επανέρχομαι. Να περάσω τώρα στην κυρία. Το ελληνικό λαϊκό μέτωπο θεωρεί μονόδρομο την έξοδο από το ευρώ. Και η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα μας βρει δυστυχώς με τα απομεινάρια αυτού του που αφήνουν πίσω τους τα μνημόνια. Μπορεί και κρυωμένος με τη... Σαφώς κρυωμένος. Θα ζητήσουμε μια συγγνώμη παρεμβαίνω για τον ήχο που ακούνε οι τηλεθεατές για την απευθείας μετάδοση. Είμαστε σε ένα θαυμάσιο χώρο, αλλά έχουμε ένα λιμάνι από πίσω εδώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραία σκηνικά κτλ. Αλλά ο αέρας σήμερα μας έχει χαλάσει και ακούγεται ο βόμβος από την τηλεόραση. Ζητάμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για αυτό το τεχνικό πρόβλημα που δεν φταίμε εμείς. Δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, να τα βάλουμε με τα φυσικά φαινόμενα. Όμως ο χώρος... Βάζουμε με χειρότερους στην κυβέρνηση. Ο χώρος είναι συμβολικός γιατί σε αυτά εδώ τα μέρη, σε αυτό εδώ το λιμάνι, όπως είπατε, έφτασαν πρόσφυγες. Και η ανεργία πόσο είναι εδώ. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Δήμαρχος και ο Ζηνούς Δραπετσόνας που θα έχουμε μαζί μας. Έφτασαν εδώ οι πρόσφυγες. Και θα το δούμε λίγο και θα δούμε και τη μετανάστευση και τον ρατσισμό που υπάρχει. Κύριε Μαρνάκο, ολοκληρώστε. Όχι, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση ήταν μετά, η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα από την έξοδο από το ευρώ. Θα μας βρει με ένα κατεστραμμένο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί αυτό είναι που μας αφήνουν και τα μνημόνια και το ίδιο το ευρώ. Το ευρώ ως μηχανισμός παραγωγής χρέους είναι ένα από τα σύγχρονα πολιτικά όπλα που χρησιμοποιεί η γραφειοκρατία των Βρυξελών προκειμένου να ελέγχει και να επιβάλλει τις πολιτικές σε ολόκληρα κράτη και τις κυβερνήσεις τους. Το δεύτερο όπλο το οποίο χρησιμοποιείται είναι ο φόβος της απομόνωσης. Ασφαλώς και σε αυτό συντάσσομαι και με τον προλαλίστρα και εξ αριστερών, εξ ευωνήμων καθήμενό μου του Ανταρσία, συνυποψήφιό μου, ότι πράγματι η έξοδος από το ευρώ δεν σημαίνει κανενός είδους απομόνωση. Γιατί αυτό το οποίο εμπορεύεται και πράγματι το κάνει με πολλή ένταση και λίγη τέχνη, αν θέλετε την άποψή μου, η τωρινή κυβέρνηση, είναι να λέει ότι έξοδος από το ευρώ σημαίνει έξοδος από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο δεν λέει όμως είναι ότι πουθενά δεν προβλέπεται ότι έξοδος από το ευρώ θα σημάνει αυτόματα και ταυτόχρονα έξοδο από την Ευρώπη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε
ότι η υπόστασή μας ως μέλους μιας ευρωπαϊκής οικογένειας θα εξαρτηθεί από το τι νόμισμα διακινείται στο εσωτερικό μας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τότε θα έπρεπε να έχει ήδη αποκλειθεί η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ισλανδία και άλλα 10 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δεν διακινούν ευρώ. Επομένως το δίλημα είναι ψευδεπίγραφο. Αφενός. Αφετέρου, επειδή ανέφερα τα δύο αρνητικά όπλα με τα οποία προσπαθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία των Βρυξελών, τονίζω, να καθυποτάξει τους λαούς, θα πρέπει να αναφέρουμε και το θετικό όπλο που χρησιμοποιεί προκειμένου να τους εξαπατήσει. Και αυτό λέγεται πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί εδώ έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα οικονομικού πόνου. Πρωτογενές πλεόνασμα ψεύδους. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα του μαύρου στην ΕΡΤ. Έλλειψης δηλαδή δημοκρατίας. Αλλά οικονομικό πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε, και άλλωστε αυτό λέει με επίσημα στοιχεία και η Eurostat, η οποία δεν επικυρώνει το πρωτογενές πλεόνασμα, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι το δωράκι που δόθηκε από τη γραφειοκρατία των Βρυξελών στην ελληνική κυβέρνηση για να πάει να κάνει εκλογές με καλύτερους όρους. Κύριε καθηγητά, κύριε Κατρούκαλε, το 2000. Σε απικίες χρέους ή αντίστοιχα σε απικίες κρατών, και σε κάθε περίπτωση δεν συναντώνται αντίστοιχοι όροι στην ευρωπαϊκή τραπεζική πραγματικότητα. Είναι τέτοιοι όροι οι οποίοι παράγουν χρέος έντεχνα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα, τουλάχιστον έτσι όπως διακινείται στο διαδίκτυο, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ότι οι τράπεζες εκτοκίζουν τα δάνεια των πολιτών ως επιτοπλίστων με έτος 360 ημερών, το οποίο προκαλεί, υποτίθεται, αποδεδειγμένα κρυφή επιτοκιακή επιβάρυνση της τάξης του 1,3889%. Αυτός ο αντίστοιχος δανειακός όρος όμως δεν περιλαμβάνεται στις συμβάσεις του εξωτερικού, ή αν το θέλετε διαφορετικά, δεν θα μπορούσε ποτέ να περιλαμβάνεται, γιατί εκεί έχουμε θεσμικά οριοθετημένα τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ενώ στην Ελλάδα έχουμε παραδώσει τη χώρα στις τραπεζικές ωρέξεις. Και εμείς προτείνουμε στον ελληνικό λαό να επιλέξει βροντερά, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν του, απελευθέρωση. Γιατί από το 14 παράγραφος 5 της Δανειακής Σύμβασης παραχωρήσαμε αμετάκλητα και ανεφόρον την εθνική μας κυριαρχία. Και σε αυτό το θέμα το ΕΠΑΜ δεν κάνει πίσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.